Γεια σας! Είμαι ο Γιάννης, φίλος Τζον Τζον και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5 και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όπως και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που βρίσκεται κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 6 σετ, 6 φιγούρες από τη σειρά Special Plus που έχουν κυκλοφορήσει από την Playmobil τα τελευταία χρόνια. Μερικά είναι πιο παλιά και άλλα πιο καινούργια. Το πρώτο σετ που θα δούμε σήμερα είναι το 5295 και είναι ο Μάγος με τον Τζίνι που κυκλοφόρησε από την Playmobil το 2012 και στη συνέχεια με το 4788 είναι η διάσημη τραγουδίστρια που παραλαμβάνει το βραβείο της που κυκλοφόρησε το 2013. Στη συνέχεια έχουμε τον Αλχημιστή με κωδικό 9096 με τα μαγικά του φίλτρα που κυκλοφόρησε το 2016 και το 2019 κυκλοφόρησε η Μάλισσα με κωδικό 758. Και τέλος ερχόμαστε σε δύο σετ που κυκλοφόρησαν το 2022. Το πρώτο είναι ο πρωταθλητής του Box με κωδικό 7879 και η DJ με την κονσόλα με κωδικό 7882. Ελάτε τώρα από κοντά να ανοίξουμε και τις 6 συσκευασίες και να συναμολογήσουμε και τις 6 φιγούρες. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τις συσκευασίες. Θα ξεκινήσουμε από τις πιο παλιές που είναι αυτές εδώ, η Playmobil Special Plus. Αυτή εδώ όπως είπαμε είναι του 2012. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Ανοίγει από πάνω. Έχει μέσα και ένα μικρό φυλάδιο της χρονιάς. Να δούμε λίγο τη συσκευασία. Έχουμε το μάγο με το τζίνι και πίσω το περιεχόμενο και οι φιγούρες φυσικά είναι στα 7,5 εκατοστά. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το σακουλάκι. Θα ανοίγουμε ένα-ένα τα σακουλάκια της συσκευασίας και θα τα φτιάχνουμε. Φυσικά δεν έχουν μέσα οδηγίες συναρμολόγησης γιατί είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα βάλουμε το σαρίκι του με το χρυσό φτερό, τα χρυσά του περικάρπια, θα βάλουμε και το σπαθί του και εδώ έχουμε το μαξιλάρι που μπαίνει μέσα το βάζο και πάνω το τζίνι. Έτοιμο λοιπόν αυτό. Κοιτάξτε τη φιγούρα. Και εδώ είναι το τζίνι με το μαξιλάρι. Και το λιχνάρι. Δεν είναι λιχνάρι αυτό ακριβώς, μπουκάλι είναι, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη την τραγουδίστρια, η οποία είναι του 2013. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και αυτή. Και εδώ μέσα έχουμε φυλάδιο. Ναι, και έχει και ένα αυτοκόλλητο. Έχουμε ένα φυλάδιο του 2015, το αφήνω και αυτό από εδώ. Πάμε να ανοίξουμε το σακουλάκι. Εδώ η συσκευασία μας λέει ότι μπορεί να αλλάξει το φόρεμά της και όλο το περιεχόμενο φυσικά. Ανοίγουμε και αυτό το σακουλάκι με τα λουλούδια. Και πάμε λοιπόν να τη φτιάξουμε. Να βάλουμε στην τραγουδίστρια το φόρεμα. Και κάπου πρέπει να είναι και το κολλιέ της. Κι όμως είχε μείνει μέσα στο σακουλάκι. Και να την δώσουμε να κρατήσει το βραβείο με το χρυσό της δίσκο. Αυτό είναι και το αυτοκόλλητο. Και να φτιάξουμε και την ανθοδέσμη. Α, έχει και αυτό εδώ που πηγαίνει στα μαλλιά της. Έτοιμη και η ανθοδέσμη. Εδώ τη βλέπετε.
πάμε να φτιάξουμε και τα δύο βαζάκια. Η λάθος λοιπόν με, με τα φυτά. Και εδώ η βάση για, για το φυτό αυτό που κρέμεται. Αν το σπίλε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να βάλουμε εδώ και τα τριαντάφυλλα. Και να το κρεμάσουμε εδώ. Έτοιμο λοιπόν και αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν και με την τραγουδίστρια, με το βραβείο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και από αυτά εδώ, που είναι αυτά επίση τα πιο παλιά. Νομίζω ή αυτό, αυτό είναι του 19 και αυτό του 16. Άρα από αυτό θα πάμε να συνεχίσουμε το μάγο. Και εδώ έχει ένα φυλάδιο μέσα. Του 17. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία. Και πάμε να φτιάξουμε το μάγο. Βλέπετε. Η φλόγα που έχει για να φτιάξουμε τα μαγικά του φίλτρα. Και εδώ πηγαίνει και ο δοκιμαστικός σωλήνας. Και από κάτω φτάζει μέσα στα βαζάκια τα φίλτρα του. Και έχουμε και έναν αρουραίο και μία νεκροκεφαλή. Θα τα βάλουμε και αυτά εδώ. Η μέγισσα είναι το επόμενο. Που είπαμε ότι αυτό είναι του 2019. Έχουμε και το πέπλο της. Έχει ένα φυλάδιο της ταινίας Playmobil The Movie. Οδηγίες συναρμολόγησης. Είναι το πρώτο που έχει οδηγίες συναρμολόγησης. Θα αφήσουμε εδώ το πέπλο και ένα φυλάδιο του 19. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε το σακουλάκι. Και πάμε λοιπόν τώρα να τη φτιάξουμε. Εδώ όπως λένε οδηγίες θα βάλουμε το πέπλο και θα κουμπώσει πάνω με το διακοσμητικό αυτό που έχει στα μαλλιά της. Και στη συνέχεια θα φτιάξουμε και το κυροπήγιο αυτό το μεγάλο. Έτοιμη. Και εδώ λοιπόν έχουμε το κυροπήγιο, το μεγάλο το χρυσό και το σεκρετέρ εδώ με το βιβλίο, με τα μαγικά ξόρτια. Να το βάλουμε και εδώ τη μάγισσα. Αφήνουμε τις οδηγίες στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτά εδώ και τα δύο, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 2022, πριν είναι πιο καινούργια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το τελευταίο, τον αθλητή, τον πυγμάχο. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλες οδηγίες συναρμολόγησης. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν φυλάδιο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το σακουλάκι. Έχει και δύο πετσέτες μέσα. Είναι αρκετά πλούσιο σετ, πρέπει να πω. Έχει πολλά πραγματάκια μέσα. Και πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε βάσει των οδηγιών. Εδώ θα πάρουμε τον αθλητή μας. Είναι εδώ, νάτος. Θα βάλουμε το θώρακα, ο οποίος του βάζει στήθος και κοιλιακούς. Θα του βάλουμε και τα γάδια
Αυτά εδώ. Έτοιμος. Συνεχίζουμε και πάμε να φτιάξουμε το ring. Θα πάρουμε αυτά εδώ και θα βάλουμε ένα άσπρο από τη μία μεριά και ένα κόκκινο από την άλλη. Και το ίδιο θα κάνουμε και με τα δύο κόκκινα. Τώρα στο τρίτο βήμα θα πάμε να τα ενώσουμε. Στα ακριανά, στα άσπρα θα βάλουμε, θα τα κουμπώσουμε πάνω στους άσπρους στήλους και τα κόκκινα που είναι στη μέση θα ενώσουμε τους κόκκινους. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα άσπρα πρώτα. Έτοιμο λοιπόν και το ring. Το βάζουμε κάποιο εδώ. Και συνεχίζουμε. Εδώ πάμε να φτιάξουμε το στεφάνι το χρυσό. Το οποίο το έχει το φοράει κάπως έτσι, νομίζω. Α, είναι απ' έξω η κορδελή. Έτσι. Και έχουμε και το σκαμπουδάκι. Το μπουκάλι με το νερό. Και τις πετσέτες. Τελειώσαμε λοιπόν και αυτό. Να καθαρίσουμε λίγο τα κόκκινα αυτά που περισσέψαμε. Και τα μπλε. Και πάμε να φτιάξουμε και το τελευταίο set, το οποίο είναι η DJ με τη μάσκα Αλεπού. Δεν έχει κάτι άλλο και αυτό πάμε είναι του 22 το set. Και εδώ πάλι έχουμε οδηγίες συναρμολόγησης. Να ανοίξουμε το σακουλάκι. Οπότε, θα πάμε να φτιάξουμε εδώ πρώτα την DJ, να δείτε τι βλέπετε. Είναι με ροζ μαλλιά, φοράει εδώ και ένα λουκέτο στο λαιμό της. Θα τη βάλουμε τη μάσκα αλεπούς που φοράει και από τη μία μεριά πηγαίνει το περικάτριο το μαύρο και από την άλλη τα πολύχρωμα βραχιόλια, το πορτοκαλί και το κίτρινο, το φλούο. Έτοιμη. Αυτές οι μάσκες είναι πάρα πολύ όμορφες, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια που έχει ξεκινήσει και βάζει επιπλέον η Playmobil είναι πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και τα deck. Σε αυτό, όπως δείχνουν εδώ οι οδηγίες, θα βάλουμε το αυτοκόλλητο αυτό εδώ που γυαλίζει, το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Και όπως βλέπετε έχει μια αλεπού μπροστά εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται νομίζω τώρα εδώ. Έχει και αστεράκια και καρδούλες που γυαλίζουν. Από πάνω θα βάλουμε τα deck εδώ. Τους δίσκους. Και εδώ αυτά που διαβάζουν τον δίσκο θα... Έτοιμο αυτό.
και πάμε να φτιάξουμε και το ηχείο. Έτοιμο λοιπόν και το ηχείο, που βλέπετε εδώ το φτιάξαμε. Περίσσεψε ένα βραχιόλι. Και εδώ θα πάμε να φτιάξουμε και τον υπολογιστή της, ο οποίος εδώ έχει δύο αυτοκόλλητα, βλέπετε εδώ, εδώ πως κάνει το mix. Και το πληκτρολόγιο. Έτοιμο λοιπόν και το υπολογιστή της, πηγαίνει εδώ πάνω. Οπότε έτοιμη λοιπόν και η DJ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και το τελευταίο, το έκτο set από τα Playmobil Plus που είδαμε σήμερα, από τα 6 Playmobil Plus που είδαμε σήμερα. Έτοιμα λοιπόν και τα 6 set Playmobil Plus. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Ελάτε τώρα να δούμε τις 3 από τις 6 φιγούρες. Πρώτα βλέπουμε το μάγο με το λιχνάρι και το μαγικό τζίνι. Το λιχνάρι είναι ακουμπισμένο πάνω σε ένα μαξιλάρι που έχει σχεδόν τα ίδια σχέδια με τη στολή του μάγου. Στη συνέχεια βλέπουμε τον αλχημιστή με τα μαγικά του φίλτρα. Κάτω από τον μπάγκο του αλχημιστή είναι κρυμμένος ένας τεράστιος αρουραίος. Και λίγο πιο δίπλα είναι η μυστηριώδης μάγισσα με το βιβλίο με τα ξόρκια της και φυσικά τη μαύρη γάτα της. Και τώρα σειρά έχουν τα 3 επόμενα σετ από τη σειρά Special Plus. Πρώτη είναι η διάσημη τραγουδίστρια που έχει πάει να πάρει το βραβείο για το χρυσό δίσκο της. Κοιτάξτε τι ωραίο φόρεμα έχει και φυσικά όλο το στολισμό της εκδήλωσης. Στα δεξιά της είναι η DJ με τον εξοπλισμό της, τα deck και τον υπολογιστή και φυσικά το ηχείο, έτοιμη να μιξάρει τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές. Στην άλλη άκρη είναι ο πρωταθλητής του box, ο οποίος έχει παραλάβει το χρυσό στεφάνι. Κοιτάξτε πόσο έντονα φαίνονται οι μύες του. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Ωστόσο, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Αφήστε μας από κάτω για τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!